Έτο θλιβερή επαιτίου, κυρίε και κύριοι, 100 χρόνια από τη μικρασιατική καταστροφή και χρονιά πολέμου. Απόψε θα σα μιλήσω για τον Βασίλη Ζαχάροφ, έναν ευπατρίδι που υπήρξε έμπορος όπλων. Στην Ελλάδα είναι ελάχιστα γνωστό. Όχι όμω και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Τον άνθρωπο θρύλο ή μυστήριο τη Ευρώπη, l'Europain mystérieux, όπω τον αποκαλούσαν οι Γάλλοι, τίμησαν η Μεν Γαλλία με το παράσημο του ανώτερου ταξιάρχη Λεγεώνος της Τιμής και η Μεγάλη Βρετανία χριζοντά τον υπότι του Μεγαλόσταυρου του Τάγματος του Μπάθ. Ο Σερ Μπάζιλ, όπως ήταν γνωστό στους Βρετανικούς κύκλους, τιμήθηκε για τις υπηρεσίες του αφού χρημάτισε και πράκτορα στο συμμάχο στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ποιος ήταν όμως ο σημερινός μας ήρωας? Ο Βασίλης Ζαχάροφ, αγαπητοί τηλεθεατές, ήταν παιδί μια στοχή ελληνικής οικογένειας γεννήθηκε στις 6 Οκτωβρίου του 1849 στη Μούγλα της Τουρκίας. Σε νεαρή ηλικία οι γονείς του τον έστειλαν στην Κωνσταντινούπολη για να εργαστεί στο εμπορικό κατάστημα εφασμάτων του θείου του. Σε τρία χρόνια, το 1866, έφυγε από την πόλη για να πάει στο Λονδίνο, προκειμένου να μπορέσει να συμπληρώσει την μορφωσή του και να αναλάβει την εκεί αντιπροσωπεία του θείου του, ο οποίος αργότερα τον κατηγόρησε για κατάχρηση εσόδων της εταιρείας. Ο Ζαχάροφ απειλάγει δικαστικό και εγκατέλειψε το Λονδίνο, ερχόμενο πρώτη φορά στην Ελλάδα. Στην Αθήνα γνωρίστηκε με τον επιχειρηματία και διπλωμάτη Στέφανο Κουλούδη, με τη μεσολάβηση του οποίου ήλθε σε επαφή με τον Σουηδό σχεδιαστή όπλων Νόρντερφελτ, και το 1877 ορίστηκε αντιπρόσωπος της Ομώνυμης εταιρείας για τα Βαλκάνια. Εποφελούμενο του πολεμικού πυρετού που ταλαιπωρούσε τότε τη Βαλκανική, κατόρθωσε να κλείσει για τον οίκο που αντιπροσώπευε επικερδείς συμφωνίε για μεγάλε παραγγελίε όπλων. Το 1888, με προσωπική του διαμεσολάβηση, κατάφερε να συγχωνεύσει τι δύο μεγαλύτερε εταιρείε όπλων της εποχής, τη εποχή, την Nordefeld και τη Maxim, που κατασκεύαζε τα ομόνιμα μυδραλιοβόλα με τα οποία προμήθευε ολόκληρο τον πλανήτη. Όταν επήλθε η διαφωνία μεταξύ των δύο, ο Ζαχάροφ εγκατέλειψε την Όντεφελτ και έγινε αποκλειστικό αντιπρόσωπο τη Μαξίμ, διατηρώντα ποσοστά επί των πωλήσεων. Μια σειρά ένοπλων αναμετρήσεων, όπω ο ατυχή για την Ελλάδα πόλεμο το 1897, ο πόλεμο Ιαπωνία-Κίνα και η Ευρωπαϊκή Κατακτητική Πόλεμη στην Αφρική, απέφεραν στον Ζαχάροφ σημαντικά κέρδη και τον κατέστησαν πασίγνωστο άνθρωπο με επιρροή στου πολιτικού και στρατιωτικού κύκλου τη Ευρώπη. Το 1897 πέτυχε τη συνεργασία τη εταιρεία Μαξί με τον παλαιότερο οίκο κατεργασία μετάλλων τη Αγγλία, Vickers και εποφελούμενος των γνωριμιών του με τη Ρωσία, απέφερε σημαντικά κέρδη στη διάρκεια του Ρωσο-Ιαπωνικού πολέμου. Ο Ζαχάροφ υπήρξε θερμό πατριώτη και υποστήριξε την Ελλάδα στη διάρκεια του Βαλκανικού πολέμων με δάνεια και δωρεάν πολεμικό υλικό, αλλά και με την επιρροή που ασκούσε στου ισχυρού πολιτικού κύκλους εκείνης της εποχής, όπως τον Λόιτ, George, τον Μπριάν και τον Κλεμανσό. Γοητευμένος από την ακτινοβολία της προσωπικότητας του Ελευθερίου Βενιζέλου, όχι μόνο διαδραμάτισε ρόλο υπέρ εξόδου της χώρας από το καθεστώς ουδετερότητας, αλλά ανέλαβε και την υποχρέωση να χορηγεί 2,5 εκατομμύρια δολάρια υπέρ της χώρας μας και ενώσο βρισκόταν σε εμπόλεμη κατάσταση. Η βοήθεια συνεχίστηκε και κατά τη μικρασιατική εκστρατεία, αλλά και την περίθαλψη προσφύγων μετά την καταστροφή. Αποφασιστικό ήταν και ο ρόλο του στα διπλωματικά παρασκήνια όσο διαρκούσε το συνέδριο Ειρήνη το 1919 στο Παρίσι, βοηθώντα τον Βενιζέλο στην ικανοποίηση των εθνικών διεκδικήσεων τη χώρα. Πνεύμα τολμηρό και ρηψοκίνδυνο, ενδιαφέρουσα προσωπικότητα με σπάνια ευφυΐα, συνέδεσε το βίο του με πέπλο μυστηρίου ακόμα και στην προσωπική του ζωή. Εγκαταλείποντα τη γυναίκα του, διατήρησε μακροχρόνιο δεσμό με τη δούκησα ντε σε σύζυγο του φρενοβλαβού Φρανθίσκο ντε Μπορμπών, μέλου τη βασιλική οικογένεια των Βουρβώνων, την οποία παντρεύτηκε μετά το θάνατο του σύζυγου τη. Πέθανε στο Μοντακάρλο, όπου έδρευε μία από τι εταιρείε του που ειδικευόταν στον κλάδο πετρελαίων και ναυπηγείων, στον οποίο δραστηριοποιήθηκε πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Βασίλη Ζαχάροφ υπήρξε μέγα σεβεργέτη εντό και εκτό Ελλάδο. Πλην των δωρεών και χορηγιών του υπέρ τη χώρα μα στη διάρκεια των πολέμων, υπήρξε επίση χορηγό του Ινστιτούτου Παστέρ, που ιδρύθηκε με δική του πρωτοβουλία. Ο Ήλιο παραχώρησε ένα από τα κτίρια ιδιοκτησία του στο Παρίσι για να στεγαστεί η ελληνική πρεσβεία και προέβησε δεκάδε δωρεέ και χορηγίε όπω η ανάθεση αντισυσμική μελέτη σε μεγάλο γαλλικό οίκο και το στήσιμο νέων κατοικιών από τη γαλλική εταιρεία Μπερνάρ υπέρ των σεσμοπαθών τη Κορίνθου, η περίθαλψη ιδιωτών, η ενίσχυση τη ελληνορθόδοξη κοινότητα Παρισίων και ένα σωρό άλλα. Το έργο του Σεβεριέτη όμω δεν περιοριζόταν στην πατρίδα του. Στη διάρκεια του πρώτου Παγκοσμίου πολέμου διέθεσε το αναγκαίο ποσό για την ίδρυση έδρα αεροπορία στο Πανεπιστήμιο τη Πετρούπολη και μια ακόμα στη Μεγάλη Βρετανία. Ο ίδιο χρηματοδότησε επίση την ανέγερση πολεμικού νοσοκομείου στην πόλη Μπιαρίτ, ενώ μετά τον πόλεμο χρηματοδότησε την πρώτη έδρα γαλλική λογοτεχνία που ιδρύθηκε με δική του πρωτοβουλία στην Οξφόρδη και μια ακόμα αγγλική στη Σορβόνη. Αυτά είχα να σα πω για τον Βασίλη Ζαχάροφ. Σα ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μα. Ε, γεια σας.